Ποια είναι η σχέση σας με την κόρη σας σήμερα? Η καλύτερη σχέση μπορεί να έχει ένας γονιός με το παιδί του. Ναι. Αυτό συνέβη. Εμένα ο κορονοϊός με βοήθησε. Επειδή περιοριστικά αποφάσισε να έρθει με τον εκλεκτό της καρδιάς της στο σπίτι μου, να μείνουμε μαζί και οι τρεις. Ναι. Και εκεί δεθήκαμε, γιατί το παιδί μου δεν με γνώριζε. Ταξίδευα, έλειπα συνέχεια. Και η μανούλα το μεγάλωνε. Ευχαριστημένος από τη μητέρα της. Την ευχαριστώ, να είναι καλά το παιδί μου, μεγάλωσε το παιδί μου. Ναι. Εγώ έλειπα. Το μεγάλωσε σωστά. Έτσι νιώθω. Ναι, ωραία. Τώρα, το παιδί όμως δεν ήξερε τον μπαμπά του όπως το έμαθε. Τσακωθήκαμε. Είδαμε Netflix. Τα ξαναφτιάξαμε. Περπατήσαμε έξω. Γελάσαμε. Χορέψαμε. Τραγουδήσαμε. Αγαπηθήκαμε. Γνώρισε ο ένας τον άλλον. Και τώρα μένει μαζί μου. Και θα συνεχίσει? Βέβαια. Το θέλετε εσείς αυτό? Αυτό το σπίτι, έκανα ένα σπίτι και δικό μου θα είναι. Πρίκα το δίνετε? Του παιδιού μου είναι. Ρωτάω, πρίκα, είστε παραδοσιακό. Άμα ο γαμπρός ζητήσει πρίκα, ας το πάρουν, τι θα το κάνω εγώ. Άμα ζητήσει, εσείς από μόνος θα το κάνετε. Άμα δεν ζητήσει, δεν πρέπει να το δώσω. Θα το δώσω, θα το κάνω. Ναι, βέβαια. Χαλάλη της. Ωραία. Άρα λοιπόν, πρικίζεται το κορίτσι. πέστε μου, μ' αρέσει πολύ. Ποιος? Εσύ. Μ' αρέσει, είσαι ωραίος άνθρωπος.